χαμογελαστά πρόσωπα, μα τι όμορφο. Ένα χαμόγελο λοιπόν μαζί με την δικιά μας αναγκαστικά καλησπέρα. Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα. Καλησπέρα, Λίτα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριλένα. Καλησπέρα. Μαριλένα Ευαγγέλου μαζί μας, όπως κάθε φορά. Να καλωσορίσουμε ένα υπέροχο ζευγάρι, να πούμε. Τον Μιχάλη και την Τανούρ Τσικνάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ εμείς. Και να πούμε, Μαριλένα, ότι όλα άρχισαν με τα βραβεία Στέλιος Χατζιουάννου. Ναι. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο ροκ ζευγάρι, ο Μιχάλης και η Τανούρ. Ο Μιχάλης είναι Ελληνοκύπριος, είναι μισός Ελληνοκύπριος και μισός Κρητικός, κατά ακρίβεια. Μισός παφίτης. Εντάξει. Παφίτης. Και η Τανούρ είναι Τουρκοκύπρια και είναι από τα ζευγάρια που... Και επίσης παφίτησα. Επίσης παφίτησα, ναι. Καταγωγή. Λευκοσία έμενε η Τανούρ. Λευκοσία μένει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι από τα ζευγάρια που ο Στέλιος Χατζιουάννου έχει βραβεύσει, γιατί επέλεξαν να συνεχίσουν μαζί τη ζωή τους. Είναι ανάμεσα στα 9 ζευγάρια που έχει βραβεύσει φέτος ο Στέλιος Χατζιουάννου. Είναι σερ ο Στέλιος Χατζιουάννου, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι σερ εδώ και χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Πέρσι ήταν πολύ λιγότερα τα ζευγάρια, έτσι, Μιχάλη? Νομίζω ήταν 3-4, φέτος είναι 9. Εννιά που παρουσιάστηκαν. Εννιά που, ναι, που έχουν υποβάλει αίτηση και που η αίτηση τους έχει εγκριθεί και έχουν βραβευτεί. Ναι. Σαφώς πρέπει να υπάρχουν περισσότερα. Ήσουν εκεί παρούσα και είσαι και εσύ μια βραβευμένη πριν πάμε στο ζευγάρι που φιλοξενούμε. Ναι. Λοιπόν, Μαριλένα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και να μας πεις λίγο, είσαι βραβευμένη μαζί με τον Τσέγκ. Ναι, ουσιαστικά είναι η βράβευση ανοίγει στις εφημερίδες μας, έτσι, στον Πολίτη και στη Γέννη του Ζεν, γιατί έχουμε μια συνεργασία εδώ και 2 χρόνια. Η συνεργασία αυτή αφορά στην ανταλλαγή αρθρογραφίας. Αρθρογραφούμε... Στέλνεις εσύ ελληνικά κείμενα. Ναι, τα οποία μεταφράζονται και φιλοξενούνται στην εφημερίδα. Στέλνει και σε αυτό το ζευγάρι χρωστώ ευγνωμοσύνη. Γιατί είναι και το τρίτο μάτι, εκεί που μπορεί να μην συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ο partner μου, ο Τζενκ, ο αρχισυντάκτης της Γέννη του Ζεν, ότι κάποιο από τα άρθρα του που αρθρογραφεί καθημερινά στην εφημερίδα του μπορεί να ενδιαφέρει και το ελληνοκυπριακό κοινό. Η Τανούρ. Με το ζευγάρι που μπορεί, ναι, να. Ναι, είναι το τρίτο μάτι, επειδή ξέρει τουρκικά. Το παίρνει, το μεταφράζει στα αγγλικά. Μετά το παίρνει ο Μιχάλης, το μεταφράζει στα ελληνικά και μου το στέλνουν. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτή του την εθελοντική εργασία. Ναι. Άρα συγχαρητήρια και σε εσένα και στο Τσέγκ. Πριν πάμε στο ζευγάρι, το περιβάλλον στα βραβεία. Λοιπόν, φέτος ο Σερ Στέλιος επέλεξε να κάνει μια... Πότε έγινε η βράβευση, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Την Παρασκευή. Προχθές. Προχθές. Και επέλεξε να κάνει μια πιο άνοιχτη εκδήλωση, με πολύ πιο μεγάλη διάρκεια από ό,τι άλλες χρονιές, με πάρα πολύ κόσμο. Παρακολουθούμε και πλάνο. Καταρχήν να πούμε ότι φέτος είχε πάρα πολλούς αιτητές. Είχε 850 αιτήσεις. Να φανταστείτε το 2009 όταν ξεκίνησε ο Στέλιος Χατζιουάννου αυτά τα βραβεία, αυτό το θεσμό, είχαν βρεθεί μόλις 10 Ελληνοκύπροι με Τουρκοκύπρους που είχαν συνεργαστεί. Από το 10 ως το 850. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, φέτος ευρεθήκαν 850. Άρα γίνονται οποίο... συνεργασίες, γίνονται, κινείται σε ένα άλλο υπόστρωμα. Ναι. Και σαφώς έχει βοηθήσει, έτσι, έχει ενθαρρύνει σε αυτό και ο Στέλιος Χατζιουάννου. Από αυτούς τους 850 έχουν βραβευτεί 152. Θα βράβευε 150, τελικά τελευταία στιγμή βράβευσε άλλους 2. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2. Όχι, δεν ρωτήσαμε. Και είναι 76 ομάδες. Δηλαδή 76 ομάδες απαρτιζόμενες από τουλάχιστον ένα Ελληνοκύπριο και ένα Τουρκοκύπριο. Που κάνουν κοινές δουλειές. Που κάνουν κοινές δουλειές στους τομείς, των τεχνών, της επιχείρησης, το media, λογοτεχνία, ναι, τα πάντα, sports, τα πάντα. Άρα κινείται σε ένα άλλο υπόβαθρο η σχέση μεταξύ Ελληνοκυπρίων. Άρχισε πρώτα απ' όλα να μην είναι θέμα, να μην είναι ταμπού, να μην είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Έτσι, είναι κάτι, βοηθά στη αλληλοκατανόηση, στη συνύπαρξη. Μπορεί και να μην έχουν μια δουλειά μαζί. Έτσι, μπορεί να έχουν γράψει μαζί ένα βιβλίο. Μπορεί απλά να έχουν κάνει 3 εκδηλώσεις μαζί. Ό,τι και αν είναι, σίγουρα υπάρχει αυτή η επαφή.
Αυτό νομίζω είναι που επιζητά και ο Στέλιος Χατζιωάννου και το έχει εξηγήσει πολλές φορές το γιατί, γιατί πιστεύει ότι και ως επιχειρηματίας αυτό θα συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, η επανένωση του τόπου, αλλά και γιατί αυτό είναι το μέλλον μας. Είναι το μέλλον μας, Μιχάλη. Είναι το μέλλον που θα θέλαμε μάλλον. Τώρα δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια, αλλά είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιδιώξουμε. Μεγάλωσες στην Κρήτη? Έχω μεγαλώσει και Κρήτη και Αθήνα. Η ζωή μου δηλαδή πριν έρθω εδώ πέρα μόνιμα είναι ήταν μοιρασμένη μεταξύ Αθήνας και Κρήτης. Είμαι εδώ πέρα σχεδόν 4 χρόνια. Σε έφερε εδώ η Τανούρ ή είχες πριν? Με κράτησε. Εσύ πάντως επέλεξες το μέλλον σου, Μιχάλη μου. Εντάξει. Εμείς βασικά λύσαμε το Κυπριακό μεταξύ μας. Πώς έγινε, Μιχάλη μου. Πώς έγινε αυτό? Πώς γνωριστήκαμε. Μιλούσαμε online, γνωριστήκαμε τελείως τυχαία online. Μιλούσαμε για λίγο διάστημα. Και μετά αποφασίσαμε να συναντηθούμε. Και αυτό ήταν. Είμαστε από τότε μαζί. And for Tanur, it was the same. Ήταν το ίδιο. I don't know what he said. I can only guess. I'm sure you've guessed anyway. Yeah. I mean, was it easy for you, being Turkish Cypriot, to meet somebody? Well, να γνωρίσει, ούσα Τουρκοκύπρια, να γνωρίσει. That wasn't an issue for me because, I mean, I don't discriminate about people and I don't expect it to happen to me. The only question was, does it matter to you? Mm. No. Then that's it. Άρα, δεν ήταν θέμα για αυτήν, ούτε κάνει διάκριση. Απλά ρώτησε τον εαυτό της, σε ενοχλεί, όχι. What about your parents? That's a great question. That's another generation. Well, my parents had no objection because it didn't matter whoever I choose, they would accept anyway. Θα τον δεχόντουσαν έτσι κι αλλιώς, ε? Ο Μιχάλης. Κι εγώ το ίδιο. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Τραζούμε στην Κυριακή. Το κάνετε να ακούγεται πολύ απλό. Είναι τόσο απλό. Ο κοινωνικός περίγυρος. Τουλάχιστον για μας ήταν, για μας τους φίλους, τους γνωστούς συγγενείς, ήταν έτσι, εύκολο και απλό. Δεν είχαμε κάποιο θέμα δηλαδή. Τίποτα. Ναι. Ούτε αντιμετωπίσετε οτιδήποτε από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Από μας, όχι. Ούτε η Τανούρ. Και είχατε είναι... Anybody to tell you that friends is not good? Relatives? No, not rejection. There are some cultural jokes, but apart from that, nothing. Μόνο σε αστείο. Λοιπόν, έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος και δεν το καταλάβαμε, ή στην αγάπη, ή μπροστά στην αγάπη και σε μια καλή σχέση, ποιότητα σχέσης. Λέμε η αγάπη παίρνει κα... η αγάπη όλα τα νικά, δεν λένε έτσι? Μπορεί τελικά να τα νικά. Νομίζω ότι είναι ιδανικό ζευγάρι. Ότι... Εσύ τους ξέρεις, τους ζεις κιόλας. Εντάξει, τους ξέρω λόγω ακριβώς από την ενασχόλησή τους με την εφημερίδα και δεν έχουμε άλλες σχέσεις. Απλά πιστεύω ότι έτυχε αυτοί οι δύο να έχουν τόσο απλές συνθήκες και τόσο καταδεκτικό κοινωνικό περίγυρο. Νομίζω συμφωνείς, έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ακόμα, πιστεύω. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να ήταν. Είναι ανθρώπινες σχέσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις δεν χωρούν ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα, ούτε τίποτα. Όταν πηγαίνει ο Μιχάλης στην κατεχόμενη Κύπρο, αισθάνεται την κατοχή? Δηλαδή όλο αυτό το... Ως Τουρκοκύπροι, ας πούμε, δεν ήταν τόσο πολύ μετατεμένοι με την θρησκεία τους. Ήταν κάτι που ήρθε μετά την εισβολή. Εσύ αισθάνεσαι διαφορετικά, αισθάνεσαι όλο αυτό που υπάρχει μια μερίδα Τουρκοκυπρίων που αντιστέκεται σε αυτά τα πράγματα? Αυτό το βλέπω, ότι υπάρχει μια μερίδα που αντιστέκεται. Στην άλλη, πριν περάσω, πριν πάω πρώτη φορά στα κατεχόμενα, δεν ήξερα τι να περιμένω. Αυτό όλοι το λένε. Δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί χωρίς να έχω, χωρίς η οικογένειά μου, για παράδειγμα, να είναι κάποιο ακραίων πεπιθήσεων,
μόνο έτσι από την κοινή αντίληψη πίστευα ότι θα είναι ένα τεράστιο στρατόπεδο, μόνο φαντάρι μέσα, τίποτε άλλο. Κάτι ακούγαμε τρομακτικό. Κατεχόμενα και δεν νομίζαμε ότι θα είναι. Και είναι κανονικά ένα. Δηλαδή, ό,τι είναι από τη μία μεριά είναι και από την άλλη. Με κάποιες διαφορές λόγω των, του κόσμου ή λόγω των πολιτισμού, της γλώσσας. Αν και αυτό που έχω ξαναπεί, επειδή είπα για τον πολιτισμό, αν μιλήσουμε αποκλειστικά για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και βγάλουμε στην άκρη τη γλώσσα και τη θρησκεία, είναι ένα και το αυτό. Αυτό αισθανόταν και ο κόσμος πολύ πριν έρθει ο διχασμός με τους Εγγλέζους. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες. Επειδή έχεις και σχέση και με Ελλαδίτες και με Έλληνες, ναι. Είσαι και μισός Έλληνας, δηλαδή, έτσι. Ναι. Βλέπεις περισσότερα κοινά στοιχεία στον Ελληνοκύπριο με τους Έλληνες ή με τους Τουρκοκύπριους? Αν εξαιρέσουμε τη θρησκεία, μάλλον πιο πολύ με τους Τουρκοκύπριους. Είναι θρησκευόμενοι Τανούρ? Όχι. Οι Τουρκοκύπροι γενικότερα δήλωναν, ή από όσο γνωρίζω, ότι ήταν και είναι άθρησκοι. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι άθρησκοι είναι πολύ χαλαρές οι θρησκευτικές πεπιθήσεις. Your relationship with the religion. I don't have one. Yes, this is what Michal is talking. Ο Μιχάλης. Και εγώ είμαι πολύ χαλαρός. Ο γάμος σας ήταν πολιτικός. Πολιτικός. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε θρησκευτικό γιατί δεν είχε νόημα να τη βαφτίσουμε. Πώς ζεις όταν πηγαίνεις στην κατεχόμενη Κύπρο, δηλαδή είναι τα πεθερικά σου εκεί, ναι. Είναι φίλοι της Τανούρ εκεί. Και δική μου φίλη πλέον. Να ακούσουμε λίγο γιατί αυτούς τους δικούς σου φίλους. Εγώ και λόγω των γνωριμιών της Τανούρ έχω πάρα πολλούς πελάτες στη δουλειά μου, Τουρκοκυπρίους. Πες λίγο και για τη δουλειά σου. Έχω ένα εργαστήριο που επισκευάζω μουσικά όργανα. Και, πλέον έχω και φίλους που δεν είναι κοινοί μας φίλοι. Δικούς. Που με έχουν προσεγγίσει μέσω της δουλειάς και κρατάμε και φιλικές σχέσεις. Άρα πώς είναι η ζωή στην κατεχόμενη Λευκοσία? Μια φυσιολογική ζωή. Πώς υπέρχεται η πεθερά σου, με το κάποια σπίτι προβλήματα της. Βέβαια, εντάξει, λόγω των. Παράδειγμα, λόγω του συναλλάγματος τώρα έχουν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή. Όσο πέφτει η τιμή της τουρκικής λύρας. Από τη μία μέρα στην άλλη, όλες οι υπηρεσίες για αυτούς. Ανεβαίνει το κόστος πολλά, ζωής. Πολλά πράγματα ή τα κάνουν από αυτή την πλευρά ή επηρεάζονται οι τιμές. Συνέχεια ανεβαίνει το κόστος ζωής. Τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Τον τελευταίο χρόνο ειδικά έχει πολύ πτώση. Ναι. Ναι. Θέλω να ακούσω λίγο οι σχέσεις σου με τα πεθερικά σου. Επιμένω εγώ, γιατί έχουμε μια περίεργη σχέση. Ως Έλληνες Κύπροι, ναι. Η πεθερά μου βλέπει σαν γιο, δεν υπάρχει κάποιο. Είναι και αυτή Κύπρια. Ναι. Ο πεθεράς μου βρίσκεται στην Αγγλία, δεν έχουμε πολύ άμεση σχέση, αλλά και από αυτόν υπήρχε άμεση αποδοχή, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Είναι κάποιο κομμάτι της κατεχόμενης Κύπρου που σου αρέσει πολύ, που τώρα έτσι με το φρέσκο βλέμμα ενός. Όλα τα βόρεια κριτικού. Παράλια. Γιατί όλα τα βόρεια παράλια μου θυμίζουν Κρήτη και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μιχάλη, όταν θα έρθει αυτή η στιγμή που θα κάνετε παιδί, θα είναι ένα θέμα ενδεχομένως για κάποιους στο πώς θα ονομαστεί, πώς θα φτάνε, μπορεί να ακούγονται αστεία, αλλά είναι θέμα, έτσι. Θα είναι θέμα, γιατί αρκετοί θα θέλουν να το βαφτίσουν, αρκετοί θα θέλουν να του κάνουν περιτομή, εμείς θα πούμε δεν κάνουμε τίποτα. Εσείς τι θέλετε, αυτό είναι το θέμα, δεν είναι? Το θέμα είναι το παιδί τι θέλει. Ναι, και το παιδί, βέβαια. Άρα θα το αφήσετε να αποφασίσει. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν θα είναι σε ηλικία να μπορεί να αποφασίσει, ας αποφασίσει ό,τι θέλει. Ζείτε στον Άγιο Ανδρέα στην Ελεύθερη Κύπρο. Γιατί τα Τανούρ, πώς είναι τα πράγματα? How is it for you living in Άγιος Ανδρέας? It actually changed your life. Region. Well, actually, it didn't change that much because we live very close to the border and the thing is, it's not that different. And it's very easy to cross the border. I mean, sometimes I cross the border 5 times, 6 times a day. Because
I need to go somewhere in the north, I need to go somewhere in the south. It's just an annoying little piece of life. Crossing through there, we treat it like a normal part of the road. Αυτό να το πούμε στα ελληνικά, ότι μπορεί να κάνει και 5 και 6 φορές τη διαδρομή κατεχόμενα ή όχι μέσα από το δοφράγμα. Πολιτικά μιλάτε μεταξύ σας. Πολιτικά, ό,τι κουβέντες έχουμε κάνει συμφωνούμε, οπότε απλά σχολιάζουμε αυτά που λένε άλλοι συνήθως. Ναι. Βρίσκεται, διαφωνείτε, ας πούμε, μπορεί να διαφωνήσετε και οι δύο με ένα ελληνοκύπριο πολιτικό, παρομοίως με ένα τουρκοκύπριο πολιτικό. Ψηφίζετε καταρχήν, είστε ενεργοί πολίτες, ήταν ψηφίζεις. Δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα, αλλά ετοιμάζουμε τώρα τα χαρτιά μας για να ψηφίσουμε στις προεδρικές. Και οι δύο. Ναι. What voting? Which one? Μαγειρεύει, ήταν ουρ. Μαγειρεύει. Φυσικά και μαγειρεύει. Αν περιμένω από μένα. Τι κουζίνα, έτσι για να ξέρουμε. Κυπριακή. Ξέρει κυπριακό φαγητό, ε. Είναι ίδιο. Αν εξαιρέσουμε το χοιρινό, ναι. What about friends? Here, in Agios Andreas, or this site? I already had friends in this site. You always had friends? Since 2003, yes. Because I was already working on bi-communal projects and stuff like that, so I already have a strong connection with South anyway. It's not something new for me. Συμμετείχε σε δικοινοτικές ομάδες. That's why I decided to move to this part, to Agios Andreas. Γιατί βρετόπως αποφάσισαν να μετακομίσουν σε αυτή τη μεριά και όχι στην... The biggest reason was practical. In terms of work. In terms of work, in terms of... Okay, it's a little bit more organized. Είναι πιο οργανωμένη η ελεύθερη Κύπρος. Θα έπαιξε ρόλο και τότε ο Μιχάλης είχε τότε δουλειά του, είναι μια στιγμή δουλειά, έτσι. Όταν πήγαμε στο διαμέρισμα που είμαστε τώρα, δεν είχα αυτό το μαγαζί. Δούλευα κάπου αλλού και το κοιτάξαμε τελείως πρακτικά από την άποψη ότι μας συνέφερε το πρωί να μην χρειάζεται να περάσω το οδόφραγμα για να πάω στη δουλειά, γιατί το πρωί έχει πολύ ουρά από τουρκοκύπριους που κατεβαίνουν. Δεν θα έχεις πρόβλημα όμως. Όχι, δεν θα είχα πρόβλημα. Έχεις και τουρκοκύπριους πελάτες στο κατάστημα. Σε ό,τι αφορά την Κανούρ, παίζει λίγο, κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή πρώτα απ' όλα κάνει καταδύσεις που είναι φοβερό και τρομερό για μένα. Τι να σου πω, εκπαιδεύτρια. Πού διδάσκει? Στην Κερίνια. Κερίνια. Και ασχολείται και με άλλα πράγματα. Ναι, κάνει μεταφράσεις από τουρκικά στα αγγλικά, διερμηνία βασικά. Και έχει σπουδάσει Media TV and Filming. Radio TV and Filming. Say a bit more about your role. Πάντως στις μεταφράσεις μπορώ να πω ότι πραγματικά είναι υπέροχοι και οι δύο. Κάνουν πολύ επαγγελματική δουλειά. Ακόμα πιο επαγγελματική και από επαγγελματίες. Όταν μου είπαν ότι μεταφράζεται στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά, είμαι λίγο σκεπτική. Λέω, θα πρέπει να δουλέψω εγώ πάνω στο. Καμία σχέση ήταν. Τελικά το παρακάμπτουμε αυτό καμιά φορά. Όπως λέγαμε και τις προάλλες, ότι οι δύο γλώσσες έχουν πάρα πολλές κοινές λέξεις και εκφράσεις και παροιμίες, οι οποίες δεν υπάρχουν στα αγγλικά. Πολλές φορές, δηλαδή, έχω πάρει το κείμενο που μου είχε ετοιμάσει στα αγγλικά και δεν βγάζω άκρη και μου λέει, διαβάζω το τουρκικό χωρίς να ξέρω ακόμα καλά τη γλώσσα. Και καταλαβαίνω καλύτερα ή μου εξηγεί για αυτή το νόημα της έκφρασης και συνήθως πάντα έχουμε κάτι κατάλληλο. Επειδή κάποιες λέξεις είναι παρομοίως χρησιμοποιούνται στην τουρκική και στην ελληνική, αλλά στην Κύπρο, όχι στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και αυτό. Και μεταξύ Τούρκων και Ελληνικών γενικά. Καταρχάς υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι απόλυτα κυπριακές και στις δύο διαλέκτους, αλλά υπάρχουν και κοινές λέξεις στα ελληνικά και στα τουρκικά. Έχετε φίλους, ζευγάρια που να είναι επίσης Ελληνοκύπριος, Τουρκοκύπριος ή Έλληνας? Έχουμε
Μια πολύ καλή φίλη της που ήταν φίλες από πριν, δηλαδή έχει παντρευτεί έναν Ελληνοκυπριό και αυτοί ζουν στην Κερίνια και έχουμε επαφές και γνωρίζουμε και άλλα ζευγάρια χωρίς να έχουμε έτσι πολύ στενές σχέσεις όμως μέχρι τώρα. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, όμως υπάρχουν, ναι. Υπάρχει επαφή. Η Τανούρ θέλει κάτι να μας ρωτήσει, είναι και η δουλειά της ραδιόφωνο. Do you want to ask something to see your job? Or if you want to say anything we didn't ask you to tell us. I prefer answering questions than making statements. Το Stelios Foundation Awards έχουν κάνει αίτηση και για την δύο αιτήσεις, έτσι, και για τη συνεργασία σας στο εργαστήρι. Απλά επέλεξε ο Στέλιος Χατζιάνος να τους καλεύσει μόνο για το ότι είναι ζευγάρι στη ζωή. Σε ποια χρονολογία γεννήθηκε, αν επιτρέπετε, γιατί είναι γυναίκα η Τανούρ? Your date of birth. Don't tell us exactly, just much after the war, much after the invasion. 81. Yes. So what were your questions about the situation as a child? Ποιες ήταν οι ερωτήσεις ή αυτά που διερωτόταν ως παιδάκι για την κατάσταση? Well, as a kid there were times that I didn't understand what was going on, what was that problem that everybody was talking about. Δεν καταλάβαινε το πρόβλημα για το οποίο όλοι μιλούσαν. Είναι το πρόβλημα το κυπριακό. Γεννηθήκαμε αυτό και θα πεθάνουμε. Ποιος καταλαβαίνει αυτό? Because all my grandparents are fluent in Greek language, at times they were watching the RIK, Sigma, any Greek Cypriot channel. They were watching to get the news from the south, but south was something imaginary for me as a kid because I didn't have any chance to see, know what. So, you were afraid of the Greek Cypriots? No, I wasn't afraid. It was just an unknown to me. It was just something on TV. You were listening to bad stories about what they did to each other, stories, or no? When it comes to stories, the stories I was getting out of my education was nearly never the good stories. But at the same time, the stories I was getting from my family were some good, some bad. It was mixed, neutral, because they had Greek Cypriot friends. Είχαν και τα δύο, δηλαδή είχαν και κακές εμπειρίες και καλές εμπειρίες, αλλά είχαν και Ελληνοκύπριους φίλους. Αυτή η φιλία και αυτός ο έρωτας θα μας σώσουν, αν μας σώσουν. Νομίζω ότι friendship and love will save the problem. Or very strong politics. Politics is a problem, isn't it? Νομίζω ότι αυτό που είπες πριν, το πώς αν διερωτάτουν και λοιπά, είναι κοινό, έτσι, όπως και εμείς πριν τη διάνοιξη των φραγμάτων, ειδικά όσοι δεν προλάβαμε να ζήσουμε μια διαφορετική Κύπρο από ότι τη ζούμε σήμερα ή μετά τη διάνοιξη των φραγμάτων που είδαμε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν μητρά, δόντια και ουρά. Ναι, το παρομοίως προφανώς και οι Τουρκοκύπροι. Γιατί και εμείς και καλά και κακά. Βεβαίως προκύπτουν πάρα πολλά θέματα, αλλά θα έχουμε το χρόνο ίσως μια άλλη φορά να το συζητήσουμε. Για παράδειγμα, γεννήθηκα πριν από την εισβολή. Το μόνο κομμάτι που δεν ήξερα ήταν η κατεχόμενη Λευκωσία. Η κλειστή Λευκωσία και η περίκλειστη αυτό της αμοχώστου. Γιατί ήταν θύλακας τουρκικού. Ναι, με την αμοχώστο συνδέθηκα τώρα. Μπήκα, βγήκα, γνώρισα την Λευκωσία όμως που δεν ήξερα από μικρούλα, αφού ήταν κλεισμένη, ήμασταν αποκλεισμένοι. Είναι ένα κομμάτι της Κύπρου που αγαπώ ως ολότητα της Κύπρου, αλλά δεν τα θυμώ.
Αυτό το δεν πεθυμώ λέει πάρα πολλά για όλους που δεν έχουμε συνδεθεί την επισκέπτες την κατεχόμενη Λευκοσία. Όχι, μια φορά το χρόνο αν θα πάω για το καιρό προσκύνη. Δεν νιώθεις αυτή την ανάγκη. Δεν μου λείπει η Κερίνια, μου λείπει το Βαρόσι, μου λείπει η Καρπασία, μου λείπει. Επειδή έχεις εμπειρίες γι' αυτό, είναι πολύ λογικό αυτό που λέει. Άρα σου λείπει αυτό που γνωρίζεις, όχι αυτό που δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό και είναι πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη διασύνδεση, τα συναισθήματα και η διαχείριση όσων δεν ξέρουν. Ακριβώς. Όσων έχουν γεννηθεί μετά. Και όσο περνάνε γενιές, αυτό που ακούμε συχνά να λέγεται και είναι λίγο έτσι νεφελώδες, είναι πολύ ουσιαστικό ότι όσο περνάνε οι γενιές. Τελειώνει. Τελειώνει. Δεν έχεις κάτι να σε συνδέει. One more question and we have to go to. Να πάμε στη Λένα την Κατελάρη. Η ερώτησή μου είναι, έχει γνωρίσει η σύζυγός σου την ελευθερική προπάφο, Λεμεσό, Τρόδος, Λάρνακα? Νομίζω έχουμε πάει την έχουμε γυρίσει ολόκληρη πλέον. Ναι. Και στην Πάφο έχετε και αυτή τη ρίζα που στην είναι... Πάφο είναι... έχω οικογένεια. Και ίδια, και... δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες πέρασαν, άμα ξέρεις ναι, ότι πέρασαν από εκεί. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ έχω, δηλαδή, εγώ έχω συγγενείς που μένουν εκεί ναι. τώρα ήδη. Ναι. Οπότε πώς πάμε της για... φάνηκε η, η ελεύθερη Κύπρος της Τανούρ? How did you see the? How did you like the south? When I first saw them, but we saw together. The first time, yeah. Well, the first time was. It was just another trip to an unknown country for me. That's exactly what. Like it was for us. Και για μας, όταν ανοίξαν τα οδοφράγματα ήταν... Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ζήσει πριν, έχω γεννηθεί όχι πολύ μετά τον πόλεμο, αλλά μετά. Οπότε δεν έχω εμπειρίες καθόλου. Αλλά όταν ταξίδεψα για πρώτη φορά προς την Κερίνια που είναι ο τόπος καταγωγής μου, ο τόπος του πατέρα μου, ένιωσα διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν ένιωσα αυτό που λέτε εσείς, ότι ήταν κάτι άγνωστο, κάτι... Είναι έτοιμη να αρχίσω να τα κλάματα γι' αυτό. Είναι η πιο μεγάλη ιστορία του κόσμου αυτό. Δηλαδή, η όλη Κύπρος, η σύνολη Κύπρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και ένα παιδάκι. Όταν θα κάνει το παιδάκι, θέλουμε να το γνωρίσουμε αυτό το μωράκι. Να φύγουμε το παιδάκι. Θα βγουν το μύτρο. Wish you all the best. Thank you very much for coming to our program. Thank you. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για την πολύ...